Βέβαια, είναι ο κύριος Στέλιος Λιοντάκης, είναι ο πρόεδρος της κριτικής αδελφότητας Καβάλας. Κύριε Λιοντάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από την όμορφη Καβάλα, από την ύφη του Βορρά, από την πόλη του ήλιου. Έχετε από πίσω και ένα άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το σημείο που διαλέξατε να βγείτε ζωντανά? Όχι βέβαια, είναι το σημείο αναφορά των Κριτών εδώ στο νομό Καβάλας, το οποίο βέβαια τοποθετήθηκε με δαπάνη του συλλόγου και έγινε δωρεά στο Δήμο Καβάλας το 2019. Είναι μια πρωτομή. Είναι πρωτομή, ναι. Για να είμαι ακριβής. Είναι μια πρωτομή, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μας. Σωστά. Η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στην Καβάλα? Χτυπάει δυνατά η καρδιά της Κρήτης στην Καβάλα από το 1952. Η κριτική αδελφότητα είναι ιστορικός σύλλογος εδώ στην περιοχή. Αριθμεί αρκετά μέλη. Βέβαια φτύνουμε συνεχώς, διότι όπως γνωρίζετε η εσωτερική μετανάστευση έχει λιγοστεύσει και δεν έχουμε πολλούς κριτικούς, αλλά αυτοί που είμαστε λίγοι και καλοί. Και καλοί, σωστά. Ο αριθμός των κριτικών που βρίσκονται στην Καβάλα? Στο νομό Καβάλα στατιστικά βρίσκονται γύρω στα 600 με 700 άτομα. Δεν είναι όλοι μέλη βέβαια του συλλόγου. Δεν είναι λίγοι. Ναι, όχι, δεν είναι λίγοι. Έχουμε πολύ καλή παρουσία και στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή και στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Θυμάμαι βέβαια, Νίκο, ότι τις προηγούμενες ημέρες είχατε μιλήσει για ισχυρή κριτική παρουσία και στην Άξο και στην Πάτρα. Τώρα βλέπουμε και στην Καβάλα. Και στη Ζάκυνθο και στην Πετρούπολη και στην Αττική. Είμαστε παντού. Και στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω. Βλέπετε Κρήτη TV. Κρήτη TV πρέπει να. Βέβαια. Και όχι μόνο ό,τι έχει σχέση με την Κρήτη στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Ένα παραπάνω με το μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο σε όλη την Ελλάδα. Ένα παραπάνω. Γιατί ξέρετε, η Κρήτη μας λείπει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως σας είπα που την έχετε τώρα θέτε. Γι' αυτό σας φέρνουμε τώρα σε επαφή με όλους τους συμπατριώτες σας, με όλους τους κριτικούς εδώ στο νησί. Εγώ θα χαιρετήσω βέβαια τους ακροατές σας. Θα χαιρετίζω σε όλη την Κρήτη. Ξέρω και με ξέρουν πάρα πολύ, γιατί λόγω εργασίας είχα σχέση με την εκπαίδευση εδώ στο ΝΙΝ Πανεπιστήμιο και έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Τους αγαπάω όλους, τους θυμούμε. Είμαστε εδώ πρεσβευτές. Η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας είναι μια πρεσβεία της Κρήτης εδώ στη Μακεδονία. Γενικά οι Μακεδόνες, κύριε Λιοντάκη, οι Μακεδόνες γενικά αγαπούν την Κρήτη. Είστε λίγο προνομιούχοι και στην περιοχή, καθώς σας έχουν υποδεχτεί έτσι με μια μεγάλη αγκαλιά. Όχι απλώς μεγάλη αγκαλιά. Όπως βρισκόμαστε εμείς εδώ και μας αγαπάνε, το ίδιο είμαστε και εμείς όταν ακούμε Μακεδόνας κάτω στην Κρήτη. Ξέρετε εσείς πολύ καλά πώς αντιδρούμε και πώς υποδεχόμαστε και πώς τους αγαπάμε. Ένα σημείο εκεί στην Καβάλα, μια περιοχή στην Καβάλα που να σας θυμίζει την Κρήτη, υπάρχει? Όχι, ακριβώς στην Καβάλα. Βέβαια, εδώ. Συγγνώμη. Ξέρετε ότι με την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, ίσως η μοναδική περιοχή της χώρας που επωφελήθηκε στα μέγιστα από αυτή την πολιτική ήταν η πόλη και ο νομός Καβάλας. Με τεράστια έργα τα οποία ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν ζωή στην πόλη. Έτσι, να μην τα απαριθμίσω για μην ακουράσω τους ακροατές σας, αλλά στην Καβάλα, όπου και να πας, θα σου πει κάποιος αυτό το φτιάξε ο Βενιζέλος. Εργατικές κατοικίες, λιβάνια, αποξήραση τέραγων των Φιλίππων, δημοτικά σχολεία, φωτισμούς, έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο. Μαζί με τον άλλο μας τον συμπατριώτη, τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος ποιητής, που οι περισσότεροι κριτικοί δεν το ξέρουν, αλλά δεν τον έχουν ανακηρύξει εθνικό ποιητή της Καβάλας. Κύριε Λιοντάκη. Έχουμε πολλή ιστορία. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα μαζί. Εγώ συνηθίζω τώρα να κλείνω τις συνδέσεις και κάνω πάσα και ρωτώ αν ξέρετε κάποια μαντινάδα έτσι που να την αφαιρώσει στους κριτικούς. Υπάρχει κάτι, για πείτε μας κάτι τώρα. Θα μου κατεβεί μια. Θα σας κατεβεί, πού θα πάει. Στου ψιλορίτη λέει το μωρέ το βουνό, ποτέ δεν λιώνει χιόνι. Ώστε να λιώσει το παλιό, το ξανακινούριο. Να είστε καρά, κύριε Λιοντάκη. Να δούμε Καβάλα λίγο, να γυρίσουμε λίγο την κάμερα. Μπορούμε λίγο, ο κύριος σκηνοθέτης λέει πάνω. Ναι, να γυρίσουμε, Στάθη, γυρίσουμε λίγο την κάμερα. Είμαστε στην πλατεία που είναι το άγαλμα της Ελευθερίας. Μάλιστα. Θα δούμε βλέπουμε το άγαλμα της Ελευθερίας. Το Δημαρχείο ακριβώς πάνω, θα το βλέπετε ίσως πάνω από το άγαλμα, είναι ένα παραδοσιακό κτίριο του 19ου αιώνα. Βέβαια.
Έχουμε δέντρα βέβαια και δεν μπορούμε να δούμε τη Μεγάλη Λέσχη, η οποία είναι ένα κουξοτέχνημα και αυτό για την πόλη. Στα δεξιά μας και ακριβώς απέναντι από την προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου τοποθετήθηκε πρόσφατα την ίδια χρονολογία και την προτομή του Μεγάλου Μακεδονουμάχου του Παύλου Μελά. Μάλιστα, κύριε Λιοντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχει και καλή σύνδεση. Θα πάρετε και στο βάθος μία έτσι από τον δρόμο που βλέπουμε ένα κομμάτι του λιμανιού της Καβάλας. Του λιμανιού της Καβάλας. Κύριε Λιοντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα πω το τελευταίο. Ναι. Ότι η Καβάλα είναι ελεύθερη κορονοϊού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.